Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Ξεκινάμε τι επιχειρηματικέ ειδήσει από τον Όμιλο Μιτιλινέο, ο οποίο ανακοίνωσε μια μεγάλη συμφωνία, μια δεκαετή συμφωνία με τη ρωσική εταιρεία Gazprom για την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Βλέπετε τον κύριο Ευάγγελο Μιτιλινέο, ο οποίο προσωπικά επί τρία χρόνια προσπαθούσε να πετύχει αυτή τη συμφωνία. Όπω δήλωσε σήμερα, πρόκειται για μια μεγάλη συμφωνία που θα δώσει ανταγωνιστικότητα στι βιομηχανικέ εγκαταστάσει του Μήλου με και βέβαια θα δώσει μέγιστη απόδοση στα εργοστάσια που έχει ο Όμιλος αλλά και που ετοιμάζει και καινούριο εργοστάσιο το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Όμιλος με είναι πρώτο σε μερίδα αγορά στο φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Δεύτερη είδηση, πάμε στο Ταϊπέδ. Πριν από λίγε ώρε ανακοινώθηκε η short list για την πώληση τη ΔΕΠΑ υποδομών. Πρόκειται για πολλέ εταιρείε. Φαβόρει είναι η Ιταλική εταιρεία Ιταλ, μεταξύ των οποίων και η Τσεχική εταιρεία η EEPH, καθώ επίση και η κινέζικη εταιρεία China Research Gas. Όλα αυτά θα ξέρουμε ποιο τελικά θα πλειοδοτήσει μέσα στον Ιούλιο. Τρίτη και τελευταία είδηση για σήμερα. Περνάμε στον όμιλο τη ΜΙΚ. Βλέπετε το δεύτερο σύμβουλο, τον κύριο Θανάση Παπα-Νικολάου. Η ΜΙΚ, η οποία μάλιστα είπε ότι λόγω COVID έχει ζητήσει να παραταθεί η πληρωμή των δανείων τη το 2021. Ο όμιλο τη ΜΙΚ εμφάνισε ζημιέ 32,3 εκατομμύρια ευρώ το 2019, από κέρδη παρακαλώ 47 εκατομμύρια το 2018. Και βέβαια, όπω λέει, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για τι πωλήσει προϊόντων τόσο στη βιβάρη, στον χώρο των τροφίμων και στην ακτοπλοεία, αλλά και στη Singular Lodge γενικά όμιλο έχει πληγεί από τον COVID-19, αλλά σε κάθε περίπτωση η Δήξη εμφανίζεται αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα όσο περνάει ο καιρό. Ήταν οι σημαντικότερε πνευματικέ ειδήσει. Τραντεύω αύριο το βράδυ. Καλή σα νύχτα.